Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Επίσης, προσκεκλημένοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, στις τοπικές αποδείξεις, πρώτο, δεύτερο βαθμό, έχουμε την τιμή και τη χαρά να δεχόμαστε στο όνομά μας σε δύο συγκεντρώσεις, η μία η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στη Δεσκάτη και η δεύτερη εδώ στα Γρεβενά, τον αγαπητό, τον φίλο πάνω απ' όλα, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Βαγγέλη τον Αποστόλου. Φίλο όχι μόνο επειδή είμαστε συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, αλλά γιατί είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ως αιχμή του δόρατος του πιο κρίσιμου Υπουργείου στη χώρα μας δίνει μια μεγάλη μάχη και συνεργαζόμαστε άριστα στο να επιλύσουμε χρόνια προβλήματα του αγροτικού χώρου. Προβλήματα τα οποία όλοι μας ξέρουμε πώς δημιουργήθηκαν. Αν θέλετε, στις εποχές της ευδαιμονίας, χωρίς να σκεφτούμε ότι αυτό το οποίο πράττουμε κάποια στιγμή μπορεί να το βρούμε μπροστά μας, όπου ήταν η μείωση της παραγωγής, όπου είχαμε ψυχαστεί όλοι μόνο στο κομμάτι των επιδοτήσεων και τι ωραία και τι καλά που περνάμε, αλλά τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί δεν δώσαμε τις απαραίτητες και δεν κάναμε τις απαραίτητες δομές, όπου η παραγωγή στη χώρα μας θα είναι αυτή η οποία δεν θα επιτρέψει παρόμοιες κρίσεις να έχουν αυτή την έξαρση, αλλά και δεν θα επιτρέψει και στο λαό μας να περνάει αυτά τα οποία περνάει. 7 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης, όχι ότι δεν υπήρχε πριν, απλά ήταν η υποβόσκουσα κατάσταση που μετά το 2008 στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έκανε αυτή την έκρηξη. 7 χρόνια πριν, μέσα σε αυτά τα χρόνια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η χώρα μας με την παραγωγική δομή που έχει δεν μπορεί να πάει έτσι και άρα η αρχή του δόρατος στο να χτυπήσουμε την κρίση είναι ο πρωτογενής τομέας. Ο τομέας στον οποίο ως χώρα έχουμε τα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα, δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να μιλήσουμε ότι θα πάμε σε σύγκρουση με τις μεγάλες παραγωγικές χώρες σε ποσότητα, αλλά αυτό που μπορούμε να χτυπήσουμε είναι η ποιότητα. Γιατί ο αγροδιατροφικός τομέας είναι κάτι που είναι ζητούμενο, ακόμα και σε εποχές κρίσης, όπου υπάρχουν καταναλωτικοί πληθυσμοί, καταναλωτές ανά τον κόσμο αλλά και ανά τη χώρα, που μπορούν να καταναλώνουν αυτά τα ποιοτικά προϊόντα, να καλύψουμε και αν θέλετε και το ισοζύγιο συναλλαγών όσον αφορά τις αγωγές και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, να δημιουργήσουμε την αυτάρκεια στη χώρα μας από τα αγροτικά μας προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα και αυτά τα οποία σηματοδοτούν την Ελλάδα, τον ήλιο, την ποιότητα του καιρού, την ποιότητα των εδαφών ως εξαγωγικό προϊόν, αφού καταφέρουμε να το οργανώσουμε όχι μόνο στην παραγωγή του, αλλά στη μεταποίηση, όπου θα του δώσουμε την προστιθέμενη αξία. Ο Βαγγέλης Αποστόλου είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα του αγροτικού χώρου, αγωνίζεται ασταμάτητα με μια ακατάπαυστη εργασιομανία για να δίνει λύσεις, αλλά να δίνει μαζί με την κυβέρνηση και με την κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζουμε την κυβέρνηση να δώσουμε και την προοπτική για το μέλλον αυτού του τόπου και για το μέλλον του πρωτογενή μας τομέα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Εύχομαι και ελπίζω και βασικά είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια όμορφη, πολιτισμένη και ουσιαστική συζήτηση όπου όλοι οι φορείς αλλά και οι αγρότες θα θέσουν τα ερωτήματα στον Υπουργό, θα θέσουν τα ζητήματα, τις προτάσεις τους να καταγραφούν, να δοθούν και οι απαντήσεις όπου εκεί χρειάζονται. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια και Υπουργέ μου, καλώς ήρθες με την μεγάλη χαρά και τιμή που μας έχεις κάνει.